μεγάλη και όντως είναι πρώτων εξετάσεών της για το μέλλον της. Δεν νομίζω ότι το μυαλό της είναι εκεί. Έχει πάρα πολλά στο μυαλό της. Ακούγεται στην κοσμική Αθήνα ότι κάτι παίζει με ένα πάρα πολύ γνωστό επιχειρηματία. Στο ρεπορτάζ όμως που έκανα στην καντίνα από επιχειρηματίες. Στην καντίνα αυτή είναι όλοι μαζεμένοι. Για το διέψευσαν. Στο ρεπορτάζ που έκανα προς το παρόν, εντάξει. Γιατί και εγώ είχα ακούσει κάτι που τα έχει με ένα επιχειρηματία. Όχι, πάρα πολύ. Δεν ισχύει. Μα δεν τη βρίσκουμε την καμένα. Ο πρώτος Γιώργο που απάντησε δεν σου έδειξε. Επί τρία λεπτά έλεγε ναι, όχι, δεν μπορώ να κάνω restart. Όχι, δεν κάνω restart. Εμένα μου έδειξε ότι έχει κάνει restart. Έτσι όπως απαντούσα. Όχι, όχι. Δεν ξέρω τίποτα από αυτό που είδα. Σχέση κατά ανάγκη. Restart σημαίνει ότι. Εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ακόμα σε αυτό το μετέχμιο. Ότι η Τζέννη θα γεράσει με τον Κωστόπουλο. Δεν ξέρω, είναι θα γεροκομίσει ένα τον άλλο δηλαδή. Είναι σχέση ζωή παιδιά. Αυτό το είχα γράψει. Δεν θα βγει ο Κωστόπουλο Τζέννη, ούτε η Τζέννη Κωστόπουλο. Μου λέει εδώ. Τι. Ο Γομενίδης. Ναι. Θα πω για το πώς πηγαίνει. Είναι με κάποιον που μας βλέπει, να σε καλά, να σου καλημέρα. Είμαι με κάποιον από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε φάση φλερτ, αλλά δεν έχει προφορήσει ακόμα. Εντάξει, γιατί ο Νάσος που το ξέρει. Ο άνθρωπος επώνυμα το λέει. Αν το γνωρίζει, είναι δημοσιογράφος, τι που το ξέρει. Άρα, καλά σου λέει ο Γιώργαντας, κάτι παίζει. Ναι, αλλά λένε φλερτ, όχι, κατάλαβες τώρα. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι όμως άμα γράψει κάποιος ένα συναδελφός μας. Μην μιλάς άλλο, Άρη, τώρα εσύ. Γιατί τώρα θα πεις τα καλά. Όχι, δεν θα πω τα καλά. Α, δεν σημαίνει ότι άμα γράψει κάποιος. Γιατί είναι κακό να έχει με κάποιον. Δεν σημαίνει ότι άμα γράψει ένας δημοσιογράφος κάτι ισχύει κιόλας. Πολλές φορές έρχονται και λανθασμένες πηγές στα αυτιά μας. Και δεν υπονοώ τίποτα για τον Νάσο. Η πληροφορία όμως έχει έρθει και στα δικά μου αυτιά και δηλαδή σε πολλά αυτιά. Ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ. Ο Κωστόπουλος είναι με κάποια, είναι μόνος του που είναι πιο. Ο Κωστόπουλος το καλοκαίρι. Πριν παντρευτεί, ρε παιδί μου, ήταν από τις πολύ περισσότερες. Και όταν παντρευτεί, αλλά πριν παντρευτεί είχε σχέση. Ο Κωστόπουλος το καλοκαίρι φλέρταρε στη Μύκονο. Τον είχαν δει και φέρνει μου σε μπαράκια. Που δεν είναι κακό, ήταν χωρισμένος ο άνθρωπος. Καλά, και παντρεμένοι φλερτάρουν, ρε Σάσα. Είχε καμιά σχέση ή ήταν σόλο. Σχέση, όχι. Μέχρι στιγμής, εσένα που είναι φίλος ο Πετράκης. Δεν είναι φίλος μου ο Πετράκης. Γιατί? Η παπάδη μόνο. Εντάξει, άλλη σχέση ρε παιδιά έχουμε, δεν είναι άλλη σχέση έχουμε τον Πέτρο. Στρατόπεδα βλέπω, καβατζίγι. Σάσα μου. Είστε φίλοι. Δεν είμαστε φίλοι με τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Με την Τζέννη μιλάς. Με την Τζέννη μιλάμε, ναι, έχουμε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Πάντως, εγώ πιστεύω θα γυρίσω μαζί, το ξαναλέω αυτή. Δύο δεν υπάρχει. Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Όταν έχεις παιδιά, δεν χωρίζεις ποτέ από έναν άνθρωπο. Είσαι για πάντα μαζί. Γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας, που είναι τα παιδιά. Με τεράστια διαφορά από το οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας, σε ενώνει για πάντα. Και αν, να σου πω κάτι.